Να ξεκινήσουμε από τα Μάλγαρα και τον Άρη Κουτσιούκη. Εδώ στα Μάλγαρα, Νίκο, για άλλο ένα απόγευμα οι αγρότες είχαν αποφασίσει να συνεχίσουν τις συμβολικές κινητοποιήσεις και να αποκλείσουν την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λίγο πριν τα διόδια. Όμως, όπως βλέπετε, μόλις θέλησαν να βγάλουν και τρακτέρ, συνάντησαν μια κλούβα της αστυνομίας, έναν φραγμό. Έτσι λοιπόν, δεν τους επιτράπηκε να βγουν στον δρόμο, ούτε πεζοί. Σε ένδειξη καλής θέλησης, μας λένε, και εν ώψη της συζήτησης της Τρίτης, εκείνοι παραμένουν εδώ και συζητούν. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα συσπήρωσης, προειδοποιούν πως μπορεί οι εκπρόσωποι τους να πηγαίνουν καλοπροαίρετα στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, αλλά εκείνοι παραμένουν εδώ στα μπλόκα, είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ο αγώνας τώρα αρχίζει, μας έλεγαν. Ζητούν να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους, να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα, ακούμε και κάποιες φωνές που δηλώνουν ότι αν δεν πάρουν τις απαντήσεις που θέλουν, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση, καθώς, όπως λένε, είναι ζήτημα επιβίωσης τόσο του αγροτικού κόσμου, αλλά και κατ' επέκταση και ολόκληρης της κοινωνίας.